και με τους δεδομένους φορολογικούς συντελεστές, ναι, αν καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, θα αυξηθούν τα έσοδα. Αλλά αυτό το λέμε αυτό στην Ελλάδα 40 χρόνια. Ωραία. Δεν είναι καινούργια θέληση λοιπόν, αυτό. Όμως, αυτό σημαίνει ότι θα τους διατηρήσει. Ο κύριος Μάρδας, όχι, δεν σημαίνει. Όχι, αφού είπα θα τους διατηρήσει. Έχουμε καταθέσει το φορολογικό μας σύστημα που λέει ότι θα ελαφρύνουμε τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, θα ελαφρύνουμε και θα αυξήσουμε παρόλα αυτά τα έσοδα. Είπε, σας είπα τι είπε. Δεν θα κατεβάσουν δεν είπε αυτό. Στεγαστές. Είπε ακόμα και αν δεν κατέβαιναν μπορούσαν να αυξηθούν τα έσοδα. Είναι άλλο. Δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είναι προφανής. Ο κόσμος την καταλαβαίνει. Να τον ακούσετε καλύτερα. Ναι. Για τον τελευταίο τον βλέπω ο κύριος Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης που τον εκτιμώ πρέπει να πω. Είναι μάλλον ο λαγός του κύριου Τσίπρα. Πάρα γιατί πολύ εκεί καλά, μας λέγατε για επαχθές χρέος 100 δισεκατομμύρια, το κάνατε 5. Προσέξτε, εμείς λέμε είπε, λύση είπε, Γερμανίας. Κύριε, νομίζετε κύριε, ότι το 1953 η Γερμανία κύριε, έλυσε κύριε, το θέμα του χρέους ως επαχθούς χρέους. Το 1953 λοιπόν, συμφώνησαν και οι άλλοι, κύριε ναι, Μιλιέ. Και τώρα θα συμφωνήσουν. Γιατί θα δεν ήταν επαχθές χρέος της Γερμανίας. Ήταν πολιτική εκτίμηση ότι είναι μη βιώσιμο. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η εκπρόσωπό σας, κυρία Τζίμερ, που ήμουν μπροστά και την άκουσα του λέει Τσίπρα το Ευρωκοινοβούλιο ότι έχει παραβιαστεί ακόμα και κόσμος, η χάρτα δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Ζήμερ που αυτό είναι η δική σας εκπρόσωπος στη Γερμανία χρέους. Ήμουν μπροστά εγώ όταν την άκουσα να λέει με τα πάθους χτυπούσε και τα χέρια του τραπέζι τι λέτε που θα σας διαγράψουμε το χρέος. Θα πληρώσει ο Γερμανός άνεργο το δικό σας άνεργο. Επειδή θα αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ της Γερμανίας. Κύριε Μιλιάρ, μου επιτρέπετε, επειδή θα, φύγει, επειδή, θα φύγει, επειδή θα μου φύγετε, ναι, εσείς θα χτυπήσετε τα χέρια για τις παράλογες απαιτήσεις της Τρόικας. Την ναι, πρόσφατη ανακοίνωση του Ντιλίν και την είδατε για το χρέος. Τι μου λέτε για την επειδή κυρία Τσίμερ. Επειδή θα φύγει, θα χτυπήσει. Δεν λέει διαγραφή χρέους ο Ντιλίν. Θα χτυπήσει ούτε πρόσφατη ανακοίνωση. Λέει ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Για μία λύση που θα απομειώσει το χρέος. Η διάσκεψη για το χρέος σημαίνει ναι, θα συμφωνήσουν και οι άλλες χώρες. Ναι. Σας λέω δεν ναι, συμφωνούν. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι βαρέλι χωρίς πάτο. Θα μας πάτε στη δραχμή μετά, γιατί μας δεν λέτε θα καθαρά. Θα σας πάμε στη δραχμή, θα μας κάνουμε αν κοινωνική δεν πολιτική. Με ποια λεφτά, με ευρώ, ναι, 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 πού θα τα βρείτε. Θα τυπώσετε ευρώ. Εμείς προστατεύουμε, εμείς βρίσκουμε λεφτά για αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Για τους άνεργους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Πού θα τα βρείτε, εκεί που βρίσκεται εσείς τα λεφτά. Πού θα τα βρείτε, σας λέω. Εκεί που βρίσκεται. Συγκεκριμένα πείτε, ποιο θα πάρετε. Εκεί που βρίσκεται. Πρέπει να πάω πάλι σε διαφημίσεις. Εκεί που βρίσκεται εσείς τα λεφτά, ώστε να στηρίζετε μια μικρή ολιγαρχία. Λοιπόν, διαφημίσεις, θα μην είπετε λεφτά ακόμα. Και επιστρέφουμε.